1520. Ακούστηκα πολύ. Δεν πειράζει. Ο Άρης, δικός σας κυβερνήτης, τελειώνει την πορεία του στην Παρθένα και περνάει στο Ζυγό. Αυτή η θέση δεν είναι καλή, αυτή είναι που θα φέρει κάποια θέματα, όμως προς το παρόν για σας είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή, αρκεί να μην τα βάλετε με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες, αν είστε πρώτη-πρώτη μέρα. Οι Ταύροι μας εξακολουθείτε να είστε σε μια πολύ καλή φάση. Αν έχετε να κάνετε συζητήσεις με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύ καλό για να θέσετε τα θέματα τα οποία σας απασχολούν, για να ρυθμίσετε ένα οικονομικό θέμα το οποίο σας απασχολεί. Βέβαια, αν έχετε οικονομικά, κληρονομικά, φορολογικά, όχι τα τρέχοντα οικονομικά, αυτά θα πρέπει να τα προσέχετε ιδιαίτερα Παρασκευή, Σάββατο. Γενικότερα, τώρα θα μετατοπιστεί το ενδιαφέρον σας πάνω σε θέματα εργασίας ή ακόμα και υγείας που θα πούμε αργότερα. Για τους διδύμους, που αυτόν τον καιρό είναι λίγο φορτισμένη η κατάσταση, ειδικά αν είστε γεννημένοι το Μάιο, είναι ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο για να συζητήσετε θέματα εργασίας. Ακόμα και αν θέλετε να κάνετε ένα συμβόλαιο, μια συμφωνία που λέω πολλές φορές μην υπογράφετε, μην κάνετε κτλ., είναι θεαματική μέρα για να τα επιλύσετε, ή ακόμα ένα θέμα το οποίο έχει σχέση με την οικογένεια, την ακίνητή σας περιουσία, ενώ αρχίζει μια περίοδος όπου θα είστε πολύ δυνατοί, ανανεωμένοι, επιχειρηματικοί, θα θέλετε να κάνετε πολλά πράγματα προς το παρόν, ενώ προς το τέλος του Νοέμβρη θα σας λέω προσέχετε αυτά που κάνετε, γιατί δεν είναι υπέρ ημών. Γενικά βρίσκεστε σε μια περίοδο που τουλάχιστον θέματα εργασίας ή αν έχετε θέματα υγείας μπορούν να πάρουν ένα πάρα πολύ ωραίο δρόμο. Τα γκρινιάρικα καρκινάκια που όλο κλαίνε, είναι ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Βέβαια, αν είστε γεννημένοι την πρώτη-πρώτη μέρα, μέσα στην γκρίνια θα είσαστε. Θέλετε να κάνετε πολλά και δεν μπορείτε. Αν είστε όμως γεννημένοι εκεί 5 με 6, έχετε να κάνετε μία συζήτηση είτε με τα παιδιά είτε με τον ερωτικό σύντροφο, η οποία θα είναι ιδιαίτερα καλή. Βεβαίως, αυτόν τον καιρό θα πρέπει να προσέξετε, γιατί προς το τέλος του μήνα θέματα που έχετε αφήσει σε εκκρεμότητα και που είναι μια κάποια πληγή ενδεχομένως να επαναληφθεί. Άρα λοιπόν τώρα μπορείτε να βελτιώσετε αυτές τις καταστάσεις τώρα που είναι καλές ημέρες, πριν τα πράγματα χαλάσουν. Γενικά η καθημερινή σας ζωή αλλάζει, μπορεί να βρείτε καινούργιο περιβάλλον, καινούργιους φίλους, καινούργιες καταστάσεις οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Των πρώτων ημερών προσέχετε. Τα λιοντάρια μας... Για σας ένα θέμα το οποίο μπορεί να έχει σχέση με τα οικονομικά και με τα οικογενειακά ή θέματα ακίνητης περιουσίας, ακόμα και μέχρι τη Δευτέρα είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα για να ρυθμιστεί. Μπορεί να ασχοληθείτε με τα κινητά σας τα οποία είναι σημαντικά και αρχίζει μια περίοδος που θα έχετε μικρές διαδρομές και συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα. Μην τρέχετε με το αυτοκίνητο ιδιαίτερα προς το τέλος του Νοέμβρη, θα τα πούμε. Τα οικονομικά σας φαίνεται περιέργως να πηγαίνουν καλά, λες και ζείτε σε άλλη χώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Για τους παρθένους μας των πρώτων ημερών είπαμε ότι λιγάκι θα πρέπει να προσέχετε εσείς. Όμως είναι θεαματικές ημέρες αν είστε γεννημένοι εκεί στις αρχές του Σεπτέμβρη ή αν έχετε πλανήτες στο ζώδιο, στο δεκαήμερο αυτό. Μπορείτε να κάνετε μία συζήτηση, μπορείτε να κάνετε μία συμφωνία, μπορεί να δείτε φίλους ή να έχετε γνωριμίες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και οι οποίες θα αποδώσουν. Βέβαια θα σας πιάσει μια αγοραστική μανία, θα κάνετε έξοδα και μάλιστα μέσα στο Νοέμβρη-Δεκέμβρη θα βγουν έξοδα, θα τα πούμε όμως αυτά κατά παραγγελία της Αργυρούλας μας, σε τι θα μπορείτε να προσέξετε αργότερα. Για τους ζυγούς μας υποδεχθείτε και τον Άρη. Τώρα θα μου πείτε καλό είναι αυτό ή κακό. Δεν ξέρω. Θα δείξει προς το τέλος. Προς το παρόν είναι καλό για σας που είστε γεννημένοι τις δύο πρώτες μέρες. Μπορείτε να σταθεροποιήσετε μία σχέση, μία συνεργασία. Συναρπαστικό είναι για σας το τριήμερο, τετραήμερο αυτό, αν είστε γεννημένοι 21, 22, 23 Σεπτέμβρη. Είναι μία εξαιρετική μέρα, μία σχέση, μία συνεργασία. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο για σας. Μπορείτε να το πετύχετε. Και μάλιστα, αν αυτό έχει και οικονομικές προεκτάσεις, μπορείτε να ελπίζετε σε αυτό. Τώρα, του Δευτέρου δεκαημέρου, θα πούμε αργότερα τα πράγματα θα είναι λίγο μπερδεμένα, άρα τώρα ρυθμίστε ό,τι μπορείτε. Οι αγαπημένοι μας Σκορπιοί, είπαμε, όσοι έχουν γενέθλια αυτές τις μέρες, θα είναι μια πολύ καλή χρονιά, θα μπορούσα να πω ότι είναι για σας. Αν είστε εκεί 7 με 9 του μηνός ή των πρώτων ημερών, είστε καλά. 7 με 9 του μηνός μπορείτε να κάνετε μια συζήτηση για μια δουλειά, μια σχέση, μια συνεργασία η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει και αν τα οικονομικά προσέχετε τα και
Καλό είναι να μην αναμίξετε οικονομικά με συναισθηματικά. Συνήθως αυτά όταν μπλέκονται φέρνουν και κάτι στο προσκήνιο. Προσπαθήστε λοιπόν όμως να ξέρετε το εξής, ότι αρχίζει μία περίοδος από τώρα και μέχρι, συγγνώμη μισό λεπτούλι, και μέχρι το τέλος του χρόνου, όπου θα υπάρχει ένα παρασκήνιο το οποίο θα κινείται. Ή εσείς θα κάνετε μυστικές συμφωνίες ή ένα παρασκήνιο το οποίο θα θέλει να μπλοκάρει τις ενέργειές σας και ιδιαίτερα προς το τέλος του μήνα μπορεί να είναι και καθοριστικό. Άρα λοιπόν μην δίνετε αφορμές για σχόλια, προσέχετε τη δουλειά σας και προσπαθήστε να διαισθανθείτε, σε έχετε διέστηση για το τι θα γίνεται πίσω από την πλάτη σας. Για τους τοξότες μας, η Σελήνη θα είναι στο ζώδιό σας αυτές τις ημέρες. Τα πράγματα διορθώνονται, φίλοι μπορεί να βοηθήσουν. Εάν μια σχέση, μια συνεργασία ή κάτι με ηλικιωμένα πρόσωπα σας συμβαίνει, αν είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες, φίλοι μπορεί να σας βοηθήσουν ή αν έχετε συλλογική δουλειά, θα έχει να σας δώσει πολλά. Γενικά η επαγγελματική σας ζωή θα σας προσφέρει πολλά, είπαμε τι θα προσέχετε. Εγώ καιρή μου και πάλι είστε σε μια πολύ καλή φάση, ειδικά αν είστε γεννημένοι γύρω στις 4 με 6 Ιανουαρίου. Είναι συναρπαστικό αυτό το τετραήμερο, μπορεί να έχετε συναντήσεις, σχέσεις, συνεργασίες να πάνε καλά. Βέβαια, αν είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες, η νέα θέση του Άρη δεν είναι καλή. Μπορεί να έχει κρυολογήματα, μικροατυχήματα ή εντάσεις με πρόσωπα κύρους, όπου μπορεί να έχετε κάποια αντιπαράθεση. Μάλιστα. Και των τελευταίων ημερών είστε σε μια πολύ πολύ καλή φάση, προσπαθήστε να επωφεληθείτε. Για τον σύντροχό μας, η νέα αυτή θέση του Άρη είναι πάρα πολύ καλή. Κάνετε καινούργια πράγματα. Μάλιστα. Ξεκινάτε καινούργιες... Κάτι ξεκινάμε. Κάτι ξεκινάτε, κάτι καινούργιο το οποίο είναι σημαντικό ή θα είναι πνευματική εργασία. Μπορεί να προγραμματίζετε ταξίδια. Έχετε μια συνάντηση η οποία θα είναι πολύ σημαντική. Τα οικονομικά σας θα βελτιωθούν ή θα ρυθμίσετε θέματα που έχουν σχέση με οικονομικά, κληρονομικά, φορολογικά και τέτοιου είδους θέματα. Επαγγελματικά και κοινωνικά έχετε να κάνετε πολλά τα οποία καμιά φορά μπορεί να σας εκνευρίζουν εσάς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, ίσως είναι πολλά και σας φορτίζουν. Τα ψαράκια μας, 4 με 6 αν είστε, είναι μοναδική περίοδος, τετραήμερο, όπου θα λύσετε θέματα τα οποία έχουν σχέση με ταξίδια, με το σύντροφό σας ή τους συνεργάτες, με θέματα τα οποία σας είχαν απασχολήσει στο παρελθόν. Βέβαια, αρχίζει μία περίοδος όπου τα οικονομικά των άλλων, εφορίες, δάνεια, ασφάλειες, θα σας απασχολήσουν, ενώ η συναισθηματική σας ζωή, λες και αρχίζει διαφορετικά και θα τελειώσει διαφορετικά. Κύριε Θέμη, δεν με ακούει. Δεν πειράζει. Είσαι. Κάτι ξεκινά συναισθηματικό. Κάπως αλλιώς ο μήνας αρχίζει και αλλιώς θα τελειώσει. Έχει ήδη ξεκινήσει, ακούω. Απιστίες θα κάνεις. Κάτι θα κάνεις. Δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο μου μυρίζεται. Ναι. Θα δούμε. Λίτσα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε Δευτέρα με χαρά.